του και τον κύριο Ηλία Στεφάνου. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Στεφάνου. Πώς σας φάνηκε αυτή η ιστορία χτες? Εντάξει, γνωρίζαμε ότι υπήρχε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπαινοβγαίνουν κινητά στις φυλακές, όπως και σε όλες τις φυλακές του κόσμου. Άλλο να το φαντάζεσαι, βέβαια, άλλο να το βλέπεις. Αλλά το να κάνει με βιντεοκλήση κάποιος, να δίνει οδηγίες για εγκληματικές ενέργειες και καταστροφή τεκμηρίων εκτός φυλακών, νομίζω ξεπέρασε λίγο και τη φαντασία του μέσου Κυπρίου. Δεν είναι απίθανο. Δεν είναι απίθανο για δύο λόγους. Το γεγονός ότι οι αρχές των φυλακών έκριναν αναγκαίο να εγκαταστήσουν σύστημα καταδεικνύει ότι το πρόβλημα ήταν εκεί υπαρκτό και συνεχίζει να είναι υπαρκτό από ό,τι φαίνεται. Για το θέμα της καταστροφής των τεκμηρίων δεν είναι η πρώτη φορά. Ναι. Και ο μιμητισμός υπάρχει. Και όταν δεν υπάρχει αποτροπή μέσω του εντοπισμού και δίωξης αυτών που δεν έγινε στην πρώτη φορά που αφορούσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, μιμητισμός υπάρχει. Σημαίνει υπάρχει τρόπος, μπορώ να το κάνω κι εγώ και μπορεί να γλιτώσω. Υπήρχε τεχνικά, θεωρείτε, ή νομικά ή σε θέματα ασφαλείας το ζήτημα, η δυνατότητα να σταματήσει αυτό το πράγμα, να μην γίνεται να το εμποδίσει κάποιος? Αν εξαιρέσουμε Προφανώς υπάρχει σύστημα και κρίθηκε ότι ήταν το κατάλληλο σύστημα. Ναι. Δεν είμαι αρμόδιος να πω για ποιο λόγο δεν εφαρμόζεται ή δεν λειτουργεί, αλλά το γεγονός ότι έχετε παράπονα ως κανάλι από ό,τι φαίνεται από την περιοχή. Έχουμε πολλά παράπονα. Ναι. Σημαίνει ότι όταν λειτουργούσε, δημιουργούσε πρόβλημα, όχι ενώ απέκοπτε τις επικοινωνίες, όχι μόνο μέσα στις φυλακές, αλλά και εκτός. Mm-hmm. Γι' αυτό και απενεργοποιήθηκε. Άρα είναι θέμα τεχνικό κατά πόσο μπορεί να περιοριστεί στον αυστηρό χώρο των φυλακών και να μην βγαίνει εκτός των φυλακών. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Χρήστου, φαντάζομαι ότι έχετε πελάτες στις φυλακές. Έχετε μπει στις φυλακές. Αρκετές φορές. Αρκετές φορές. Έχετε υποστεί και οι δύο τον έλεγχο, το σχετικό έλεγχο για το τι μπαίνει μέσα, αφήνετε τα πράγματα σε έξω. Μπορείτε να μας περιγράψετε αυτή τη διαδικασία? Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια διαδικασία η οποία... Γιατί κάπως μπήκαν τα κινητά στις φυλακές και ενδεχομένως από επισκέπτη. Επισυμβαίνει σε όλον τον κόσμο. Είναι μια στάνταρ διαδικασία, θα έλεγα. Όποιος επισκέπτεται τις φυλακές, είτε είναι δικηγόρος, είτε είναι άλλων πρόσωπων, τη χάνει κάποιου ελέγχου και αυτό είναι θεμητό και πρέπει όλοι να το δεχόμαστε. Υπάρχει ένας ειδικός ελέγχος από φρουρούς, μετέπειτα μπαίνεις από μια ειδική ναψίδα όπου ανοιχνεύει μέταλλα ή οτιδήποτε άλλο. Αν χρειαστεί μπορεί να φέρεις τα αποτσιά σου, τη ζώνη σου, οτιδήποτε άλλο. Και μετά έρχεσαι στον χώρο του επισκεπτηρίου όπου βλέπεις τον πελάτη σου. Το θέμα δεν είναι, δεν πιστεύω ότι μπαίνουν αυτά από επισκέπτες που ακολουθούν αυτήν τη διαδικασία, αλλά υπάρχουν άλλοι τρόποι οι οποίοι θα πρέπει σαφέστατα να διερευνηθούν. Ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι? Έχουν δει το φως της δημοσιότητας διάφοροι. Πείτε μας δύο-τρεις για να καταλάβει. Υπήρξε στο παρελθόν, από ό,τι θυμούμε, μπορεί να μας διαφωτίσει και ο αγαπητός σύνερφος ο κύριος Στεφάνου, που μπήκαν από τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους διάφορα αντικείμενα. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο πάντοτε. Και αφού υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Τώρα, σαφέστατα μπορεί το σύστημα το οποίο αναφέρθηκε ο φίλος Ηλίας να αφορούσε μόνο την κλίση. Ενώ τώρα με τα νέα συστήματα, τα νέα applications που μπορείς να κάνεις βιντεοκλήση μέσω του ίντερνετ, να μην αποκόπτεν αυτό. Και γι' αυτό έγινε η βιντεοκλήση, όπως αναφέρει η απόφαση του δικαστηρίου. Άρα λοιπόν ίσως θα πρέπει να εξελίξουμε το συγκεκριμένο το μηχανισμό για να αποκόπτει και αυτές. Αλλά σαφέστατα είναι ένα τεράστιο ζήτημα οι όλες εγκαταστάσεις, θα έλεγε, κανείς στο φυλακό, τη χάνουν σίγουρα αναβάθμισης, είναι, θα έλεγα, τριτοκοσμικές και θα πρέπει να απασχολήσει ιδιαίτερα την πολιτεία το ζήτημα αυτό. Ναι. Τώρα πάμε λίγο και στην απόφαση του δικαστηρίου, που είναι ένα σημαντικό θέμα. Γιατί ήθελε να κάνει η αστυνομία έρευνα και τελικά γύρισε εναντίον της η όλη ιστορία. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείται γύρισε εναντίον της. Κατάφερε να κάνει την έρευνα όπως ήθελε. Λέτε. Όχι. Άρα έμεινε απ' έξω από τις φυλακές. Γιατί ο κόσμος έχει στο μυαλό του και εμείς είχαμε στο μυαλό μας μέχρι ενός σημείου ότι η αστυνομία μπορεί να μπαίνει και να κάνει έρευνα στις φυλακές για να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία όταν υπάρχει λόγος. Εξηγήστε μας πώς ακριβώς δουλεύει το σύστημα. Μπορεί να κάνει έρευνα οπουδήποτε.
φτάνει να υπάρχει ένταλμα έρευνας υπογεγραμμένο από αρμόδιο δικαστήριο. Εδώ υπήρχε. Το πρόβλημα υπήρχε στα διαδικαστικά ζητήματα. Ναι. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, είχε ζητηθεί το ένταλμα, είχε ζητηθεί αντίγραφο. Δεν είναι, κάθε πλευρά έχει, ενώ οι φυλακές και η αστυνομία έχει τη δική της θέση, αλλά παραμένει ότι η καθυστέρηση υπήρξε στα διαδικαστικά. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν ζητείτε ή προσπαθείς να εντοπίσεις κάτι συγκεκριμένο και είναι και μικρό, η όποια καθυστέρηση σε ένα χώρο που υπάρχουν πολλοί χώροι για να κρύψεις ή να καταστρέψεις κάτι, μπορεί να αποβεί μοιραία. Και αντιλαμβάνομαι δεν έχει εντοπιστεί κάτι. Αυτό που σημειώνεται και στην απόφαση του δικαστηρίου του Ανωτάτου για την αναλογικότητα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Νομίζω από νομικής απόψεως, ναι. από αντιγκληματικής ή κοινωνικής σκοπιάς, το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι φαίνεται να υπάρχει μαρτυρία ότι υπήρξε κλίση και όχι μόνο τηλεφωνική, ναι. αλλά και καθοδήγηση, βλέποντας ακριβώς το τι συνέβαινε μέσα στο επαρχιακό δικαστήριο Λεμεσού. Από νομικής απόψεως, το ενδιαφέρον είναι κατά πόσον σε ένα χώρο φυλακών μπορεί ένα δικαστήριο να εκδώσει απόφαση για έλεγχο όχι μόνο του κεγιού του συγκεκριμένου του υπόπτου, αλλά όλων των γεγιών της συγκεκριμένης πτέρυγας. Και αυτό έχει τη σημασία του, διότι αν το βγάλουμε εκτός φυλακών, σε μια πολυκατοικία ή σε ένα ξενοδοχείο, δεν μπορείς να βγάλεις ένταλμα έρευνας για όλους τους χώρους, ενώ η υποψία είναι σε συγκεκριμένο δωμάτιο. Στη φυλακή όμως μπορείς, γιατί ένα κινητό μπορεί να αλλάξει χέρια, να περάσει μέσα από κάγκελα. Η φαντασία μας τουλάχιστον και η λογική μας. Αυτά βλέπουμε στα έργα. Αλλά η διαφορά δεν εδώ. Δεν μπορεί να εκδοθεί ένταλμα για όλους. Πρέπει να υπάρχει μαρτυρία συγκεκριμένη για συγκεκριμένο κελί. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη μαρτυρία ότι οποιοδήποτε αντικείμενο σχετίζεται με το έγκλημα ή βοήθησε για το έγκλημα μπορεί να εντοπιστεί σε συγκεκριμένο χώρο. Εδώ το επιχείρημα των συναδέλφων που έκαναν την αίτηση για τους κρατούμενους ήταν ότι δεν υπήρχε μαρτυρία για όλα τα κεγιά. Και η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ότι επειδή ακριβώς ο χώρος είναι κοινόχρηστος, το παρόμοιο το hostel. Ναι. Για να σκεφτούμε. Ας πούμε. Κοινόβιο. Ναι. Αν είναι κοινόβιο και μπορεί ένας να μπει να βγει, τότε λέει το ανώτατο δικαστήριο, δικαιολογείται στη συγκεκριμένη περίπτωση, διότι δεν είναι ακριβώς περιορισμένος ο χώρος των κεγιών και μπορεί το κινητό να υπήρχε οπουδήποτε. Μάλιστα. Κύριε Χρήστου, φαίνεται ότι υπάρχει και ένα κενό συνεννόησης ή νομοθεσίας ή συνεργασίας ανάμεσα στα τμήματα, δηλαδή η αστυνομία με τις κεντρικές φυλακές. Είναι ξεχωριστό τμήμα. Ακριβώς. Ναι, ναι. Είναι ξεχωριστό τμήμα. Δεν υπάρχει όμως διαδικασία η οποία να αυτοματοποιεί τα πράγματα. Αυτοματοποιημένα πράγματα σε αυτά τα θέματα δεν υπάρχει. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ ευαισθητά τα δεδομένα και αφορά και συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει αυτοματοποιημένος ένταλμα έρευνας. Υπάρχει χώρος συγκεκριμένος όπου είναι υπό την φύλαξη κάποιου ή υπό την προστασία κάποιου, δηλαδή του ίδιου του ατόμου. Εδώ όμως έχουμε τη διαφοροποίηση φυσικά ότι πρόκειται για φυλακές. Άρα λοιπόν αλλάζουν κάπως τα δεδομένα. Παρ' όλα αυτά έχουν οι κρατούμενοι δικαίωμα σε προσωπικό χώρο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και αυτόν πρέπει να διαφυλάσσεται το δικαίωμα τους. Είναι όντως ένα σημείο το οποίο θέτει ο Ηλίας ο Στεφάνου, το οποίο είναι έτσι. Υπάρχει προβληματισμός γύρω από αυτό, θα έλεγα. Κατά πόσο μπορεί δηλαδή σε έναν χώρο ο οποίος υπάρχουν και άλλα άτομα να γίνει αυτό το ένταλμα έρευνας. Αυτό πώς διορθώνεται, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει κενό. Δεν διορθώνεται, είναι ομολογία που θα δώσει την καθοδήγηση. Είναι αποφάσεις του δικαστηρίου. Εδώ το δικαστήριο σε αυτή την υπόθεση διαφοροποιήθηκε λίγο από μια άλλη υπόθεση, αλλά σε άλλο σημείο. Φυσικά είπε ότι δεν ήταν obiter dictum το σημείο το οποίο έδειξαν οι συναδέλφοι και δεν χρειάζεται, δεν εδεσμεύεται από αυτόν και έδωσε μια άλλη ερμηνεία το ότι χρειάζεται έναν ένταλμα έρευνας αναφορικά με την νομική του βάση. Το οποίο εμένα δεν με προβληματίζει το σημείο αυτό. Με προβληματίζει το σημείο που είπε ο αγαπητός Ηλίας Στεφάνου. Θεωρώ ότι είναι λίγο έτσι, η ευρία έννοια του όρου, θα έλεγα, η ερμηνεία ότι μπορεί κάποιος να μπει σε διαφορετικά κελιά χωρίς συγκεκριμένη μαρτυρία. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει η μαρτυρία που να λέει ότι είδα το κινητό να αλλάζει χέρι και να μπαίνει στο κελί του Ηλία του Στεφάνου, στο κελί του Ηλία του Χρήστου ή σε οποιοδήποτε άλλο,
τότε δεν είναι μάλιστα τόσο εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Να μην μου γνώμη φυσικά. Πέσατε από τα σύννεφα. Καλή ευχή πάντως. Τι? Καλή ευχή. Να σε βάλεις μέσα στο κελί. Αν μπορούσα να προσθέσω, αν μπορούσα να προσθέσω στη διαδικασία που έχετε πει προηγουμένως. Εκείνο που χρειάζεται είναι συντονισμός. Και εδώ φάνηκε είναι ότι η κάθε υπηρεσία ήθελε να διασφαλίσει την εξουσία της. Από πλευράς αστυνομίας, εγώ μπορώ να μπω οπουδήποτε και να ερευνήσω, φτάνει να έχω δικαστικό ένταλο. Από πλευράς φυλακών, ήθελε να διασφαλίσει τα δικά των φυλακών κεκτημένα. Άρα εκεί θέλει συντονισμό και από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα γίνει κάποιο μνημόνιο συνεννόησης, έτσι ώστε ούτε καθυστέρηση να υπάρχει. Ναι. Και προσυνεννόηση με τις φυλακές. Και να διασφαλίζεται και είναι από του ευνηδιασμού. Γιατί ένας έλεγχος πρέπει να είναι ευνηδιαστικός. Αλλιώς δεν έχει νόημα σε αυτές τις περιπτώσεις. Σωστό. Δικηγόρος δεν είμαι, αλλά αυτό λέει η λογική. Η λογική αυτό λέει. Ναι ή όχι, πέσατε από τα σύννεφα για αυτή την ιστορία που είδαμε χτες. Ποιον από όλα. Για όλα. Όχι. Εκπλαγήκατε για κάτι. Ήταν ωραίο το, η βιντεοκλήση, δεν το περίμενα, αλλά ότι τα τηλέφωνα παίρνουν και φέρνουν είναι γνωστό. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μας εκπλήσει. Έχετε και συγκεκριμένα παραδείγματα στο μυαλό σας εσείς? Γνωρίζουμε ότι γίνονται αυτά, αλλά δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Καλή προσπάθεια πάντως. Ναι. Δεν έχουμε προσωπική γνώση. Απλώς είναι γεγονός ότι αυτό ακούγεται και το γεγονός ότι οι φυλακές έχουν εγκαταστήσει τέτοιο σύστημα, φαίνεται ότι υπάρχει ζήτημα. Μάλιστα. Όπως λοιπόν, και με τα drones. Με τα drones τι? Που λένε ότι μεταφέρουν ναρκωτικά εντός φυλακών. Έχει και τέτοιο πράγμα στις δικές μας φυλακές. Οι φυλακές οι δικές μας δεν διαφοροποιούνται από τις άλλες. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει πολλά φιλελεύθερα βήματα. Ναι. Στο θέμα με τον drones όμως έχετε κάτι στο μυαλό σας? Όχι, και μας το λέω, πετάτε. Είναι αυτό που είναι δεδομένο ότι υπάρχουν όπως γίνεται σε κάθε φυλακές, έτσι γίνεται η Κύπρος. Η Κύπρος δεν είναι μια μικρογραφία μεγάλων φυλακών. Όπως το δημοσιογραφικό επάγγελμα ακούγονται ψήθυρα, έτσι και στο επάγγελμα το νομικό. Σίγουρα, ναι, το φαντάζομαι. Ακούμε και εμείς διάφορα ότι γίνονται αυτά, αλλά τώρα εμείς, εγώ προσωπικά δεν έχω δει κάτι. Αλλά... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας όμως, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, κύριε Χρήστου. Βέβαια, είδαμε ένα δημοσίευμα για τους ως δαμέ για τα επεισόδια που έγιναν. Είστε ένας από τους 4 ποινικούς ανακριτές που διερευνήσατε. Ναι. Το δημοσίευμα του ρεπόρτερ, για να αποδώσουμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι, λέει ότι την άλλη εβδομάδα πάει στο Γενικό Εισαγγελέα. Εμείς, με διάφορες πηγές, ξέρουμε ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή της Αρμόδιας Αρχής, Διερεύνησης Παραπώνων. Μπορείτε να μας πείτε κάτι, πού βρισκόμαστε τουλάχιστον? Δεν μπορώ να σχολιάσω επ' αυτού. Δυστυχώς είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να εξελιχθεί. Σύντομα όμως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και θα υπάρχει εξέλιξη και η δικαιοσύνη θα πάρει το δρόμο της. Εσείς που διερευνήσατε, έχετε ξεκάθαρη εικόνα για το τι έγινε? Δηλαδή το πόρισμά σας εσείς ως έχω ξεκάθαρη εικόνα, φυσικά. Φυσικά. Η οποία καταγράφεται και στο πόρισμά σας, στη δική σας. Ναι, φυσικά. Καταγράφει ο καθένας στο δικό του άποψη, τη δική του άποψη, εν πάση περιπτώσει. Άλλου συγκλίνει, άλλου ενδιαφέρει. Θέλω να πω, δεν υπήρξαν θολά σημεία κατά την άποψή σας. Όχι, εντάξει. Έκαναμε ό,τι μπορούσαμε. Υπό τα δεδομένα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τους δύο. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στο ζήτημα των φυλακών.